Καλησπέρα καταρχάς και από μένα. Θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά πρώτα απ' όλα σε όλες τις ομάδες. Υγεία να υπάρχουν χωρίς τραυματισμούς και να δούμε ένα καλό πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Σίγουρα κάθε αρχή μπορεί να κλείβει εκπλήξεις. Είναι σαν μια πρεμιέρα. Θεωρώ ότι η ομάδα είναι πανέτοιμη να ανταπεξέλθει και θα συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε. Πάμε σε κάθε αγώνα για νίκη. Ξέρουμε βέβαια ότι είναι μια καλή ομάδα και έχει και έναν κακό αγωνιστικό χώρο. Δεν μας βοηθάει στο παιχνίδι μας. Αλλά θεωρώ ότι η ομάδα θα προσαρμοστεί γρήγορα και θα πάρει αυτό που πρέπει να πάρει για να συνεχίσει. Αυτή η διακοπή πιστεύεις είναι στα μείον τα δικά μας, γιατί είμαστε μια ομάδα δημιουργική, έτσι που παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Ναι. Αν πιστεύεις ότι αυτό είναι αναστατικός παράγοντας προς εμάς. Σίγουρα η ομάδα είχε βρει ένα αριθμό και ήταν σε καλό momentum, κέρδιζες. Τώρα αυτή η διακοπή μπορεί να μην μας βοηθάει τόσο, αλλά θεωρώ ότι η ομάδα είναι πανέτοιμη. Έχει γυρίσει, δουλεύει σε πολύ υψηλούς ρυθμούς. Και δεν έγινε να φοβηθεί κάτι, νομίζω θα συνεχίσουμε από εκεί που συνεχίσαμε. Ο coach μας ενημέρωσε για κάποιες απουσίες που έχει η ομάδα, είναι κάτι ναι. που επηρεάζει ή εσείς σαν ποδοσφαιριστές είστε όλοι πανέτοιμοι τόσο ώστε να αναπληρώσετε αυτούς τους παίχτες? Σίγουρα η ομάδα έχει βάθος στο ρόστερ. Εντάξει, κάποιες απουσίες πάντα είναι απουσίες. Έχουμε και κάποιες επιστροφές όπως είναι ο αρχηγός, ο Πάρης, ο Μπακάλης. Θεωρώ ότι η ομάδα είναι πανέτοιμη. Όλα τα άλλα είναι στο παιχνίδι. Γι' αυτό είναι άλλωστε η ομάδα με 25-26 παίχτες και θα πάμε για το καλύτερο.